Το ασφαλιστικό είναι και πάλι στο επίκεντρο κρίσιμων εξελίξεων, καθώς η ύφεση και η έκρηξη της ανεργίας έχουν ρίξει έξω τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Η Τρόικα πιέζει ασφιχτικά για μείωση των ελλημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι περιορίζονται δραματικά τα περιθώρια ενίσχυσης των ασφαλιστικών ταμείων από τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα η μείωση των συντάξεων αποτελεί μονόδρομο. Το νέο ψαλίδι σε επικουρικές συντάξεις κατά μέσο όρο 15% που θα εισηγηθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο Γιώργος Κουτρουμάνης θα προωθηθεί στη Βουλή με διαδικασίες εξπρές ως τις 15 Ιανουαρίου, ενώ οι περικοπές θα ισχύσουν αναδρομικά από την πρωτοχρονιά. Εμείς βρισκόμαστε στο Ταμείο σε μια φάση λεπτομερούς ανάλυσης των αναλογιστικών μελετών. Το μέχρι τώρα διαπιστωθέν γεγονός είναι ότι όντως καθίσταται αναγκαία η μείωση. Λόγω της αναλογίας των δημογραφικών και άλλων στοιχείων που συγκροτούν τη λειτουργία ενός επικουρικού. Οι μεγαλύτερες μειώσεις θα είναι ως 35% στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, εξαιτίας της μείωσης του αριθμού των εργαζόμενων σε σχέση με τους συνταξιούχους. Τα μεγαλύτερα επικουρικά θα ενοποιηθούν σε ένα ταμείο, ώστε οι πλουσιότεροι να χρηματοδοτούν σε ασθενέστερους. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται ουσιαστικά στο εξής οικονομική αυτοτέλεια των επικουρικών ταμείων. Το σχέδιο Κουτρουμάνη στοχεύει σε ένα μοναδικό στόχο. Να πάρει από το πλεόνασμα του ΕΤΑΤ και να βοηθήσει τα ταμιακά ελλείμματα των άλλων ταμείων. Στο ΕΤΑΜ που καλύπτει 670.000 συνταξιούχους, η περικοπή θα είναι κλιμακωτή και κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται στο 10%. Έτσι, η ψηλότερη σύνταξη από 1.000 ευρώ που ήταν, τον Αύγουστο μειώθηκε στα 930, τον Νοέμβριο στα 907 και τον Ιανουάριο θα φτάσει στα 817 ευρώ. Αντίστοιχα, η μέση σύνταξη που κυμαίνεται στα 250 ευρώ δεν είχε μείωση τον Αύγουστο, ψαλιδίστηκε στα 220 τον Νοέμβριο και θα φτάσει στα 198 τον Ιανουάριο. Η ενοποίηση των ταμείων κρίθηκε αναγκαία γιατί οι αναλογιστικές μελέτες που έχει στα χέρια του κ. Κουτρουμάνης δείχνουν ότι για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ταμείων πρέπει να μειωθεί κατά 80% το επικουρικό των ναυτικών, κατά 34% το ΕΤΑΜ, κατά 32% το ΤΕΑΔΗ, κατά 45% το Ταμείο των Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εταιριών και των Ναυτικών Προακτώρων και κατά 65% το Ταμείο της ΔΕΗ. Από τις 15 του μήνα ξαναχρεωνόμαστε πάλι. Πρέπει να δώσουμε τα παλιά για να μας δίνουν οι πιστωτές καινούρια. Τι θα κάνουμε, τι θα γίνουμε, δηλαδή τι μπορούν άλλο να μας κάνουν. Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθούν επίσης η επαναφορά της προσωποκράτησης που καταργήθηκε το 1998 για τους οφειλέτες του ΙΚΑ, οι οποίοι οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ. Πρώτοι θα τεθούν στο στόχαστρο 227 επιχειρηματίες που χρωστούν στο Ίδρυμα πάνω από 1 εκατομμύριο, παρότι οι επιχειρήσεις τους συνεχίζουν να λειτουργούν. Το μέτρο για την προσωποκράτηση έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει τη μετατροπή από πλημέλημα σε κακούργημα σε όσους οφείλουν πάνω από 150.000 ευρώ στο δημόσιο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνει και η πρώτη συζήτηση για την εξασφάλιση νέων πόρων επί των συναλλαγών για την ενίσχυση του ασφαλιστικού, καθώς οι μειωμένες επιχορηγήσεις και η ύφεση έχουν στεγνώσει τα ταμεία και το 2012 ο κίνδυνος για νέα περικοπή των κύρων συντάξεων γίνεται όλο και πιο άμεσος. Θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι πόροι εκτός ασφαλιστικού συστήματος, παραδείγματος χάρη μία εισφορά για την κοινωνική ασφάλιση από την μεγάλη ακίνητη περιουσία, μία άλλη εισφορά από τα υψηλά εισοδήματα. Πάμε λοιπόν, Μερίλα Παθήτη, για την τρίτη μείωση των επικουρικών συντάξεων σε 5 μήνες. Θα έχει γίνει νόμος του κράτους μέσα στον Ιανουάριο. Φαίνεται ότι θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου αυτή η μείωση. Το ερώτημα είναι πόσο μπορούν να αποφύγουν οι επιτελείς του Υπουργείου Εργασίας νέα μείωση και στις κύριες συντάξεις. Είναι τόσο ορατός ο κίνδυνος, Νίκο, να περικοπούν και οι κύριες συντάξεις, που γι' αυτό έχουν αρχίσει αγώνα δρόμου, να πιάσουν την εισφοροδιαφυγή, να δώσουν μπόνους στους ελεκτές του ΙΚΑ, να χρησιμοποιήσουν ακόμα και λογιστές και ιδιωτικές εταιρείες για να συλλάβουν την εισφοροδιαφυγή και να πιέσουν τους οφειλέτες, επαναφέρουν το αυτόφορο και προσπαθούν να βρουν νέους πόρους από το τζίρο των επιχειρήσεων, ώστε να μπει ζεστό χρήμα στα ταμεία και να μην χρειαστεί και νέο ψαλίδι. Όλα αυτά επειδή είναι δεδομένη ύφεση, δηλαδή ανεργία, μείωση μισθών, μερική απασχόληση, που αφαιρεί από τα ταμεία έως και 6 δις ευρώ. Και με δεδομένη και την ψαλιθισμένη κατά 1,7 δις κρατική επιχορήγηση, η μαύρη τρύπα θα φτάσει σε βάθος 6,7 δις. Άρα γι' αυτό υπάρχει όλος αυτός ο πονοκέφαλος στον κύριο Κουτρουμάνη και στο οικονομικό επιτελείο. Οριακό σημείο θα είναι το ποσοστό της υστέρησης εσόδων, η οποία μέσα στον χρόνο το 2011 έφτασε και το 24%. Αν αυτή η υστέρηση ξεπεράσει το 25% και δεν έχουν εξασφαλιστεί νέοι πόροι, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά η περικοπή και των κύρων συντάξεων.